Το Twisters είναι σε σκηνοθεσία Lee Isaac Chang, ο οποίος στο παρελθόν είχε κάνει το Μινάρι το 2020, ήταν δηλαδή η προηγούμενη του ταινία και πρωταγωνιστούν οι Glenn Powell και Daisy Edgar Jones, ο οποίος η Glenn Powell το Μαζή, να σημειωθεί μετά την ταινία που έκανε με την a, πολύ αγαπημένη μας Sydney Sweeney, το Anyone But You, από ό,τι φαίνεται προσπαθούν τώρα να τον κάνουν star και... Α, καλά κάνουνε, συμπαθείς, μου είναι συμπαθείς δηλαδή σαν εντάξει, πεθαίνω, δεν λέω Α, πω, πω, εντάξει, αυτό το παλικάρι θα πάρει ο Όσκαρ κάποια μέρα. Αλλά είναι, συμπαθέστατο. Είναι και είναι α πούμε sequel στο Twister που είχε βγει το 96 του που είχε μέσα ηθοποιάρε όπω η Φίλιπ Σίμουρ Χόφμαν, Μπιλ Πάξτον, Έλεν Hunt, Ναι, ξέρω οι περισσότεροι έχουν πεθάνει εντωμεταξύ. Και είναι τόσο αχρίαστο όσο ακούγεται. Και να σημειωθεί να το βγάλουμε και αυτό από τη μέση, το sequel είναι σε απειρά εισαγωγικά διότι δεν είναι, δεν είναι sequel, δεν είναι κάποια σύνδεση μέσα, δεν χρειάζεται για κανένα λόγο δηλαδή να δείτε, αν δεν έχετε δει, ή να φρεσκάρετε τέλο πάντων το προηγούμενο Twister. Το μόνο που έχει μέσα που κατάφερα τουλάχιστον εγώ να εντοπίσω και είναι και στην αρχή, αρχή τη ταινία κιόλα, μια αναφορά έχει απλά στο, στην προηγούμενη ταινία που είναι το μηχάνημα που είχαν οι Dorothy. Αυτό τίποτα παραπάνω. Τουλάχιστον δεν εντόπισα εγώ, αν εντοπίσατε εσεί κάτι άλλο, μου από κάτω. Οπότε είστε ελεύθεροι να πάτε κατευθείαν στο Twister. Όσοι έχετε δει το Original και το το θυμόσαστε, εγώ το φρέσκαρα κιόλας πριν πάω να δω το καινούργιο, γιατί είχα να το δω κυριολεκτικά από τον προηγούμενο αιώνα, δεν είχε τύχει να το, ξανα, να το ξαναδώ. Θα καταλάβετε από το πρώτο τέταρτο ότι το σενάριο του Twisters ε, είναι ίδιο, απλά με κάποιες μικρές παραλλαγέ με το original του Twister. Ουσιαστικά έχουν κάνει πάνω κάτω, μια που είναι και τη μόδα τώρα για κακό βέβαια λόγω με το Star Wars, ό,τι είχε κάνει το Force Awakens που ήταν ουσιαστικά το ίδιο story με το New Hope. Έχουμε το ίδιο πράγμα, έχουμε δηλαδή την πρωταγωνίστρια, τη γυναίκα που υποδίεται η Daisy να έχει ένα τραγικό παρελθόν, έχουμε να... τους storm chasers μέσα, που... αυτούς που κυνηγάνε τους ανεμοστρόπιλους για διάφορους λόγους, είτε για καλό σκοπό είτε τέλος πάντων για πιο πονηρούς σκοπούς και το story ουσιαστικά είναι πραγματικά ίδιο με απλά κάποιες παραλλαγές. Πέραν από αυτό, που κάποιο μπορεί να το συγχωρέσει, είτε γιατί δεν τον πειράζει, είτε γιατί δεν θυμάται το προηγούμενο ή δεν έχει δει καν το προηγούμενο, η ταινία είναι σχεδόν δύο ώρε και δεν μπορώ να θυμηθώ πόσε φορέ κοίταξα το ρολόι μου. Ξεκίνησα να κοιτάω το ρολόι μου από τα μέσα τη ταινία και μετά το, απλά το κοίταζα στα μάτια. Δεν έβλεπα την ώρα να τελειώσει αυτό το βαρετό πράγμα. Και είναι βαρετό γιατί. Αρχικά ήταν βαρετοί οι χαρακτήρε, πέραν ότι έβλεπα ω ένα βαθμό χαρακτήρε που έχω δει στο προηγούμενο, αλλά του είχα δει σε πολύ, με πολύ καλύτερη ανάπτυξη και γενικά πολύ καλύτερο στην προηγούμενη ταινία. Ε, δεν είχαν τίποτα ιδιαίτερο εδώ πέρα. Ήταν νερόβραστοι όλοι. Ε, Είχε απλά οι δεύτεροι χαρακτήρε, ήταν ψιλοκαρικατούρε, απλά για να είναι καρικατούρε, δεν, δεν σου έδιναν κάτι. Α πούμε, στο προηγούμενο, στο Twister, ο Φίλιπ Σίμουρ Χόφμαν που έπαιζε δεύτερο χαρακτήρα που ήταν το Comic relief ήταν απίστευτο. Ήταν ο αγαπημένο μου από τον group. Ξεχώριζε στον μπαμ. Μετά στο original επίση είχε ένα πολύ ωραίο ρομάτζο και ιδιαίτερο γιατί δεν είναι δύο άνθρωποι που απλά γνωρίστηκαν. Ήταν δύο άνθρωποι που ήταν σε φάση να πάρουν διαζύγιο και μετά μέσα από αυτό που γινόταν, α πούμε, ε, άρχισαν να τα ξαναβρίσκουν κλπ. Ενώ ο άντρα κιόλα ήταν να ξαναπαντρευτεί κιόλα. Είχε ολόκληρη ιστορία μέσα με αυτό. Εδώ πέρα το, βασικά το το, 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 romance είναι ουσιαστικά ανύπαρκτο. Παιδιά τελειώνει ταινία και δεν είναι ούτε καν. Τι από τώρα, spoiler, αρέσει το spoiler. Δεν φιλιούνται καν. Και μάλιστα διάβασα πρόσφατα τώρα πριν γυρίσω το βίντεο, ανέβασε άρθρο η Variety και η Hollywood Reporter. Ότι λέει ήταν να βάλουν μέσα φιλί και του πρότεινε ο Steven Spielberg. Okay, ότι να το κόψουν γιατί δεν υπάρχει λόγο μέσα. Γιατί δεν υπάρχει λόγο, τα παιδιά. Δηλαδή, πότε φτάσαμε δηλαδή, σε αυτή τη φανταστική εποχή που ζούμε τώρα και θεωρείτε ότι ένα φιλί ανάμεσα σε δύο ανθρώπου που θε να του δει να τα φτιάξουν. Ήθελα, επειδή, παρόλο που δεν με διέφεραν αυτοί οι χαρακτήρε, ήθελα να το δω αυτό το ρομάτζο, να του δει ένα φιλί στο τέλο, α πούμε, μετά από όλα αυτά που περάσαν κτλ. Δεν ήταν αχρίαστο. Δηλαδή, για ποιο λόγο, γιατί θα έπρεπε να εννοηθεί ότι αυτοί οι δύο θα τα φτιάξουν και θα κάνουν κάτι. Και μετά, όσον αφορά το κομμάτι τη καταστροφή, γιατί θεωρητικά ταινία καταστροφή είναι, οπότε μπορεί να σου πει κάποιο: Α σε μαζα χρήστε τώρα με το ρομάτζο και η ανάπτυξη χαρακτήρων. Τώρα χέσε μα. Εγώ θέλω να πάω να δω την καταστροφή, ανεμοστρόβιλο, να, αναι, καταπίνει σπίτια ανθρώπου, ξέρω εγώ. Παιδιά, μέσα από, από αυτή τη πλευρά, γιατί και αυτό το κοίταξα, και εγώ γι' αυτό πήγαινα, δεν πήγα για να δω City πολιτική, Έχει δύο καλέ σκηνέ, οι οποίε είναι προ το τέλο, και όλο το υπόλοιπο. Είναι μια σκηνοθεσία η οποία σκηνοθεσία στο 50% έχει την κάμερα εδώ, εδώ πέρα, να κουνιέται κιόλα, να πηγαίνει έτσι, ε, να μην καταλαβαίνει τι γίνεται, να είναι στο ανεμοστρόβιλο και αντί να τον είσαι, να τον θαυμάσει στο, την καταστροφή που κάνει, να είναι τέρμα κοντά ή να είναι από μέσα, διότι αυτοί είχαν μια πατέντα τώρα σε αυτήν την ταινία που πάνε και μπαίνουν με τα τζιπ μέσα στον ανεμοστρόβιλο. Οκ, okay, δηλαδή δεν μου έχει καλού χαρακτήρε, δεν μπορώ δηλαδή να. Δεν, 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 με κρατάει το story που μου έχει. Δεν μου έχει και καλή σκηνοθεσία και γενικά οι εικόνε καταστροφή που μου έχει. Και, με, και το Μάικλ, όχι τίποτα άλλο, με την τεχνολογία του σήμερα που θα μπορούσε να τα σπάει, δεν είναι καλή. Άρα, εγώ τι να περιμένω από αυτήν την ταινία, τι να πάρω δηλαδή μόλις εγώ από την αίθουσα. Και ξέρω ότι θα μου γράψετε από κάτω στα σχόλια και το έχω δει και ήδη από άλλου reviewers που παρακολουθώ. Ε, ότι εντάξει, άμα, κάνεις, άμα κλείσει διακόπτη στον εγκέφαλο, μπορεί να την απολαύσει αυτή την ταινία. Όχι. Όχι, παιδιά, είμαι. Πάρα πολύ κατά αυτή τη ατάκα και είμαι κατά, ξέρετε γιατί. Διότι δεν βγαίνουν πέντε ταινίε το μήνα ή κάτι τέτοιο, βγαίνουν ένα σκασμό ταινίε και όχι μόνο στον κινηματογράφο, στην τελική υπάρχει και στο streaming, όπου δεν υπάρχει λόγο να πάω να χαλάσω τον χρόνο μου, το οποίο λυπάμαι, αλλά εγώ σαν χρήστη τον χρόνο μου το θεωρώ πολύτιμο και δεν μου λέει κάτι το να κάθομαι σαν σα φυτό έτσι δύο ώρε να παρακολουθώ κάτι το οποίο δεν μου κάνει τίποτα, γιατί έχω κατεβάσει το διακόψει στον εγκέφαλο. Υπάρχουν ταινίε που όντω κατεβάζει διακόψει στον εγκέφαλο, όπω π.χ. τώρα ε, που μου έρχεται, α πούμε, είναι το Beekeeper με τον Jason Statham, δεν ήταν κάτι φοβερό αυτό. Πραγματικά είναι ταινία για να δεις τη δράση αυτά με ένα, α πούμε έτσι, basic, ωραίο story, ε, το οποίο ναι, εκεί μάλιστα, εκεί να το καταλάβω αυτό ότι ξέρεις δεν πας να δεις πολιτική, αλλά για αυτό που είναι, είναι φοβερό. Το Twisters όχι, παιδιά, πραγματικά είναι μια ταινία την οποία δεν την προτείνω για κανένα λόγο, ούτε σε streaming, καλά σινεμά δεν το συζητάμε. Και αν θέλετε να δείτε ταινία του, με ανεμοστρόβιλο τέλο πάντων, πολύ απλά δείτε την ταινία του 1996, η οποία ήταν ωραιότατη. Αυτά λοιπόν για το Twisters. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε μέχρι το τέλο το βίντεο και να ξεχωριστό ευχαριστώ στου συνδρομητέ του καναλιού. Τώρα φυσικά θα ήθελα να ακούσω τη δική σα άποψη από κάτω στα σχόλια και επιπλέον, αν έχει και έχετε δει το original, Κάντε μου και μια σύγκριση, αν και θέλω να πιστεύω ότι η απάντηση είναι αυτονόητη, το ποιο σας άρεσε περισσότερο και θα σας δω στο επόμενο review.